Παραμένουμε στο θέμα. Σφίξιμο στο στομάχι των φοροφυγάδων αλλά και των επίορκων εφοριακών έφερε η πρόθεση της κυβέρνησης να οργανωθεί το ΣΔΟΕ στα πρότυπα της σκληρής Αμερικανικής Υπηρεσίας Εσόδων. Οι νέοι φοροράμπο θα έχουν την κάλυψη δύο υπουργείων και εισαγγελέα και θα υποδίονται απλούς πολίτες ή επιχειρηματίες για να παγιδεύουν φοροφυγάδες και διεφθαρμένους εφοριακούς. Μυστικούς φοροπράκτορες επιστρατεύει το ΣΔΟΕ στα πρότυπα της Αμερικανικής Φορολογικής Υπηρεσίας, IRS, καθιερώνοντας σκληρό σύστημα ελέγχου ακόμα και μέσα στο ίδιο το σώμα των εφοριακών. Και αυτοί πολλές φορές παίζουν παιχνίδια και οι φοροτεχνικοί παίζουν παιχνίδια. Τώρα, τι λέμε. Με συναλλαγές, ας πούμε, προκειμένου να μην γραφτεί κάποιο πρόστιμο. Παίρνουν τα 1/3 ο φόρος, 1/3 εκείνοι και 1/3 οι άλλοι. Οπότε είναι καλό να ελεγχθούν και οι ελεγκτές. Οι πάντες. Οι φορορράμπου λοιπόν θα υποδίονται επιχειρηματίες που θέλουν να λαδώσουν για να κλείσουν ανοιχτές δουλειές με στόχο να εντοπίσουν και να συλλάβουν φοροφυγάδες αλλά και επίορκους εφοριακούς που πλέον θα αξιολογούνται τακτικότερα ώστε κάποιοι να μην χαρίζονται με το αζημίωτο. Φυσικά και η εφορία είναι ένας κλάδος ο οποίος είμαι σίγουρος ότι έχει κρατήσει πολλά χρήματα από το κράτος. Κυρίως κάνουν στραβά μάτια σε κάποιους για να με αποτελεσμό φυσικά να κερδίσουν κι αυτοί. Πλέον όμως οι μυστικοί φοροπράκτορες θα μπορούν να τους παγιδέψουν έχοντας αρχικά ως εξασφάλιση τη γραπτή εντολή από τον ειδικό γραμματέα του ΣΔΟΕ, τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών ή τον προϊστάμενο της δίωξης οικονομικού εγκλήματος. Στη συνέχεια θα ενημερώνουν και τον αρμόδιο εισαγγελέα για την εικονική συναλλαγή, θα αρχίσουν τα ραντεβού και στο τελικό στάδιο θα επεμβαίνουν οι μυστικοί αστυνομικοί, συλλαμβάνοντας επαυτοφόρο τον επίορκο εφοριακό να δωροδοκείται. Κάποιοι οι οποίοι ασχολούνται με το σπόρο της φοροδιαφυγής εδώ και αρκετά χρόνια να είναι σε απρόβλητο. Οι έλεγχοι θα εντατικοποιηθούν και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Στο επιχειρησιακό σχέδιο με τους μυστικούς φοροπράκτορες προβλέπεται να συμμετέχουν και ιδιώτες, αφού βέβαια περάσουν τα ειδικά τεστ, και για όσους συνεργαστούν τελικά θα υπάρχει και αμοιβή με τη μορφή ποσοστών, θα εισπράττουν το 10% από τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται στις επιχειρήσεις ή το 25% από τα πρόστιμα που θα συλλέγει το κράτος από τη σύλληψη επίορκων εφοριακών. Καθώς είναι η πρώτη φορά που προβλέπεται σε νομοσχέδιο, ο επίορκος εφοριακός που θα συλλαμβάνεται επ' αυτοφόρο να δωροδοκείται, να τιμωρείται όχι μόνο με ποινή φυλάκισης, αλλά και με πρόστιμο από 10.000 έως 500.000 ευρώ. Συνήθως αυτό γίνεται στους καταστηματάρχες από ό,τι έχω δει. Αντί να πληρώσεις και να τρέχεις εφορίες και τα λοιπά για να διευθετηθούν τα θέματα σου, ας πούμε, δίνεις ένα μικρό ποσό και... Στον εφοριακό. Ναι, στον εφοριακό και... Λύνεται. Και λύνεται το ζήτημα. Η αμέσως επόμενη ερώτηση μου είναι ποιος θα ελέγχει τους μυστικούς φοροπράκτορες. Δικλείδες ασφαλείας προβλέπονται πάντως ώστε να ελέγχονται και οι φορορράμπο που θα ελέγχουν κάθε ύποπτο είτε εφοριακό είτε ιδιώτη, ενώ εντατικοποιούνται και οι έρευνες και πάλι σε αμερικανικά πρότυπα, προχωρώντας ακόμα και σε καταγραφή και ηλεκτρονική παρακολούθηση περιουσιακών και εισοδηματικών στοιχείων για κάθε ύποπτο. Κατερίνα Δωροπούλου, δηλαδή, βλέπουμε για πρώτη φορά να χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση τεχνογνωσία προηγμένων χωρών όσον αφορά την πάταξη της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς. Και μάλιστα ακούγεται ότι η υπηρεσία αυτή θα είναι και αρκετά σκληρή. Πιο εύκολα γλιτώνει κανείς από το FBI παρά από την IRS, λένε οι Αμερικανοί. Από το 1953 που συστάθηκε και λειτουργεί αυτή η υπηρεσία στην Αμερική, είναι ο φόβος και ο τρόμος των πολιτών, θα λέγαμε. Πλέον απασχολεί πάνω από 100.000 άτομα και μάλιστα δεν έχει και την καλύτερη φήμη. Είναι γνωστό ότι έχει πολύ καλή απόδοση, όμως δεν χρησιμοποιεί πάντα θεμητά μέσα. Mm-hmm. Από τη μία πλευρά, δηλαδή, έχει πολύ καλή ηλεκτρονική παρακολούθηση συναλλαγών και στοχευμένη δημιουργία, θα λέγαμε, φορολογικού προφίλ για κάθε ύποπτο, είτε ιδιώτη είτε εφοριακό, και έτσι με κάθε απόκληση από το γνωστό προφίλ, με κάποια ξαφνικά έσοδα, για παράδειγμα, που δεν δικαιολογούνται, να καλεί τον ύποπτο στις λεγόμενες ακροάσεις από ειδικούς με άρεστη γνώση και σε ψυχολογία και σε φορολογία, και έτσι να κάνει πολύ αποτελεσματικούς ελέγχους. Από την άλλη πλευρά, όμως, οι Αμερικανοί αυτοί ράμπο ξεφεύγουν πολλές φορές από τα όρια, χρησιμοποιούν και αθέμητα μέσα και μάλιστα πρόσφατα καταδικάστηκαν δύο ράμπο και δύο δικηγόροι της επειδή εκβίαζαν πολίτες ακόμα και με τη ζωή τους για να καταθέσουν εναντίον φοροφυγάδων. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο σκοπός φαίνεται πως αγιάζει τα μέσα. Οι Αμερικανοί εφοριακοί είναι πολύ αποτελεσματικοί. Αρκεί να σας πω ότι το 2009 κατάφεραν να συγκεντρώσουν 2,5-3 εκατομμύρια δολάρια από βεβαιωμένους ανίσπρακτους φόρους. Και έτσι, για να έχουμε και μια εικόνα, μια σύγκριση με τη δική μας κατάσταση, στην Ελλάδα οι βεβαιωμένοι πρακτηφόροι ανέρχονται σε 30 δις. Άρα μας χρειάζονται. Και αυτό είναι το στίχημα του Υπουργείου Οικονομικών, να συγκεντρώσει όσο περισσότερα χρήματα μπορεί από ανίσπρακτους φόρους που χάνει το κράτος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα Αντωνοπούλου.